Η λέξη αυτογνωστικός, αυτογνωσιακός, θεωρώ ότι είναι άρρηκτα δεμένη με την ακαδημαϊκή ηγεσία. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έβαλα τη λέξη αυτογνωσία περιγράφοντας την ακαδημαϊκότητα. Ηγεσίες, όπως ακούσατε και όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχουν πολλών ειδών σε πολλές μορφές. Διαφέρει ο ηγέτης της κάθε ηγεσίας. Η αυτογνωσία είναι ζωτικό στοιχείο για όλους τους ηγέτες, αλλά για τον ακαδημαϊκό ηγέτη είναι προαπαιτούμενο. Γιατί? Διότι με την αυτογνωσία μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό που ο Σεβασμιότατος και ο Κοσμήτορας σχολίασε ως διακονία. Χωρίς αυτογνωσία είναι δύσκολο να υπάρξει διακονία. Θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την πρωτοτυπία του σεμιναρίου αυτού και περισσότερο όχι η πρωτοτυπία περί ηγεσίας, αλλά η διαδικασία μέσα από την οποία προσωπικά πιστεύω και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Κοσμήτορα και στον Πρόεδρο για το γεγονός ότι είμαι βέβαιος ότι δεν απευθύνεται κυρίως στους δυνάμει ηγέτες, οι οποίοι θα ψάξουν μέσα από τα στοιχεία που θα παρουσιαστούν σήμερα να ταυτίσουν τον εαυτό τους με αυτά τα στοιχεία και να πούν «εγώ κάνω για ηγέτης», αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι πιο σπουδαίο. Ποιο είναι αυτό? Η διάχυση των προαπαιτούμενων μιας ηγεσίας, ώστε ο κόσμος να μπορεί να επιλέγει τον ηγέτη στις περιπτώσεις και τις καταστάσεις που χρειάζεται. Από αυτή την πλευρά, θεωρώ ότι είναι μία συναρπαστική καινοτομία, η οποία προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να έχει κάποια συνέχεια, κάποια επαναληπτικότητα. Γιατί ρέουν οι αρχές και προσαρμόζονται οι άνθρωποι στις απαιτήσεις. Εδώ έπιασα από το θεωρητικό πεδίο ποια είναι τα θεωρητικά χαρακτηριστικά, τα επιστημολογικά χαρακτηριστικά των ηγετών. Έτσι, τα χαρακτηριστικά του ηγέτη, η θεωρία της συμπεριφοράς του περιβάλλοντος του ηγέτη που τον εμπνέει και τον κατευθύνει, ότι τα χαρακτηριστικά μιας κατάστασης είναι αυτά που κάνουν τον ηγέτη, όχι ο ηγέτης δημιουργεί την κατάσταση. Αυτά που ακούσαμε πριν για τη χαρισματικότητα των ανθρώπων, για τους ανθρώπους που μπορούν και μετασχηματίζουν την κοινωνία επί τα βελτίο, για την συναλλακτική μορφή, την ηθική κτλ. Δεν θα σας μιλήσω για αυτά. Είχα την τύχη να περάσω μέσα από κανάλια και στρατιωτικά. Έκανα μια πλήρη θητεία στις ένοπλες δυνάμεις ως γιατρός και έκανα και μια πλήρη θητεία στον ακαδημαϊκό χώρο. Πραγματικά, αν μου πείτε, μπορεί ένας στρατηγός μια στρατιάς ή ο αρχηγός της πολεμικής αεροπορίας να διοικεί σε ένα πανεπιστήμιο? Ή το αντίστροφο, μια στρατιά μπορεί να διοικηθεί από ένα πρίτανη? Αυτό δείχνει και την ειδοποιώ διαφορά μεταξύ της ηγεσίας και των χαρακτηριστικών τα οποία πρέπει να έχει η ηγεσία. Έτσι λοιπόν θα σας πω ένα απόσταγμα, αυτό που κατάλαβα εγώ από αυτά που πέρασαν, αποκομμένο από τη θεωρητική υποδομή, τα περί ηγεσίας και management, όπως διεθνώς λέγεται. Ψάχνοντας, βρήκα την αρχαιότερη βιβλιογραφία, κατά την ταπεινή μου εκτίμηση. Ποια είναι αυτή? Ο Αγάθων είναι σύγχρονος του Ευρυπίδη. Ήταν σύγχρονος του Ευρυπίδη. Τραγικός ποιητής, εξαιρετικός. Κάποιοι λένε ότι ήταν εισάξιος του Ευρυπίδη. Είχε την ατυχία να μην σωθούν τα γραπτά του. Δεν έχουμε κανένα κείμενό του. Δίδαξε, ήταν μαθητής του Σοκράτη και τα τελευταία χρόνια της ζωής του έζησε εδώ, στην Πέλα, προσκεκλημένος του βασιλιά Αρχέλαου, όπου δίδασκε φιλοσοφία και κατήφθηνε την παιδεία. Τι είπε λοιπόν ο Αγάθων? Ο αρχηγός, ο ηγέτης, πρέπει να θυμάται τρία πράγματα. Τον άρχοντα τριών διμέμνηστε. Πρώτον μεν, ότι ανθρώπων άρχη. Δεύτερον, κατά νόμων άρχη. Και τρίτον,
ούκα οι άρχοι. Αυτό νομίζω ότι είναι η χρυσή επιτομή των χαρακτηριστικών ενός ηγέτη. Η χρυσή επιτομή. Και ίσως εκφράζει με μία λέξη αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος, διακονία. Αυτή είναι η διακονία. Πέρα από αυτό όμως, μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο, η ακαδημαϊκότητα είναι στην ουσία η παιδεία. Η εκπαίδευση που ασκούμε, διδάσκουμε και εκτελούμε, είναι ένα αιτιατό της παιδείας. Η παιδεία είναι το σύνολο το οποίο περιλαμβάνει την ακαδημαϊκότητα. Ένα μέρος αυτής είναι η εκπαίδευση. Η αυτογνωσία λοιπόν είναι πολύ σημαντική να μπορεί να διεισδύσει κανείς από το αίτιο στο αιτιατό. Το ερευνητικό και το εκπαιδευτικό περιβάλλον είναι οι πρόσθετοι πυλώνες του ενός ηγέτη ακαδημαϊκού. Πώς θα μπορούσε κανείς αυτή τη μορφή της ηγεσίας να την περιγράψει με λίγες λέξεις? Επιρροή, εμψύχωση, καθοδήγηση, βοήθεια εκ μέρους του ηγέτη, έτσι ώστε όλοι οι ακαδημαϊκοί που βρίσκονται μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου να συμπεριφέρονται, να καταγράφουν, να υλοποιούν τις αποφάσεις ώστε να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες, με τελικό αποτέλεσμα ποιο? Αυτοβούλος και συνενετικός να υπηρετούν τη με πληρότητα οι ακαδημαϊκοί στόχοι της μονάδας. Τονίζω τις λέξεις αυτοβούλος και συνενετικός. Όχι με ωράριο ή με περιορισμούς ή με οποιασδήποτε μορφής ενστάσεις, αλλά αυτό που νιώθει ο ηγέτης να μπορέσει να το νιώσει και όλος ο κόσμος μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο. Αυτής της μορφής η ηγεσία, η ιονή διακονία ή η πραγματική διακονία, δεν μπορεί να περιλαμβάνει δύναμη, δηλαδή δυνατότητα να επιβάλλει κανείς κάτι με επιβολή. Δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει εξουσία, όπου εκτός από τη δυνατότητα είναι πια και δικαίωμα να επιβάλλει κανείς κάτι, και δεν μπορεί να είναι διορισμένη, διότι απαρτιώνεται, χάνει την αρτιότητά της η ηγεσία. Η ηγεσία είναι φυσικό αποτέλεσμα, το οποίο αναδύεται αυθόρμητα ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι φυσικό, αναδυόμενο αυθόρμητα. Γι' αυτό ανέφερα πριν ότι η μεγάλη αξία αυτού του σεμιναρίου είναι στο ότι θα μπορεί ο κόσμος να διαβλέψει, να αποκαλύψει, να χαρακτηρίσει, να ενθαρρύνει έναν ηγέτη. Είναι πολύ πιο ασφαλής η διαδικασία ο κόσμος να τον εντοπίσει από το γεγονός του κάθε επίδοξου ηγέτη να εντοπίζει τον εαυτό του. Είναι πολύ πιο αξιόπιστη η ηγεσία όταν αναδεικνύεται από ανθρώπους που μπορούν και διακρίνουν τι είναι η ηγεσία και πώς πρέπει να είναι η ηγεσία. Αλλιώς, θα ήθελα να ξέρω πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι θα πούν «Δεν έχω τα προσόντα για να γίνω ηγέτης». Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που το λέει αυτό το πράγμα. Ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε όλοι να το λένε και όλοι να μπορούν να κρίνουν ποιος έχει τα περισσότερα από αυτά τα οποία συζητάμε. Η ηγεσία λοιπόν αυτής της μορφής μπορεί να χρησιμοποιεί δύναμη, όχι με τη δύναμη της εξουσίας, αλλά η δύναμη προέρχεται από την τεχνογνωσία, από την ανταμοιβή, από τις πληροφορίες που εκ των πραγμάτων ο ηγέτης έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται, τις έγκυρες αναφορές για το ποια είναι η πραγματικότητα της ζωής μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο, ο πειθαρχικός έλεγχος, ο οποίος είναι πικρός, αλλά πρέπει να υπάρχει, και η νόμιμη δύναμη, αυτό που αναφέρθηκε πριν, ως νόμιμη δύναμη που προκύπτει από την δομή, από την ιεραρχία, από την πυραμίδα. Αυτό λοιπόν το πλαίσιο ηγεσίας έχει ως αξίες, δυνάμει αξίες, τις διακηρυγμένες, είναι η θεωρητική καταγραφή, αυτά που ίσως και βερμπαλιστικά λέμε πρέπει να γίνει εκείνο, πρέπει να γίνει το άλλο, πρέπει να γίνει το άλλο, σε σχέση με τις ενεργεία αξίες που είναι η πρακτική καταγραφή, ποιες από αυτές τις θεωρητικές καταγράφονται. Ο ηγέτης πρέπει να μετρά το εύρος αποκλήσεως.
ποιες είναι οι δυνάμεις, ποιες είναι η ενεργία, και ποσοτικά και ποιοτικά. Γιατί, διότι αν κατορθώσει να αναδείξει την απόκληση, πέτυχε τον πρώτο στόχο. Ποιος είναι αυτός? Να μπει ως στόχος ότι αυτό είναι ανάγκη να γίνει. Και εμπλεκόμενη φυσικά δεν είναι μόνο η ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά όλη η κοινωνία και η ταγή της κοινωνίας. Στο αξιακό πλαίσιο ηγεσίας μπαίνουν βέβαια και οι συλλογικές αξίες, η θεσμική διάσταση, οι αρχές λειτουργίας, αλλά φυσικά και οι ατομικές του κάθε ανθρώπου. Στην ακαδημαϊκή ηγεσία, πολιτική ανεξαρτησία είναι το εκ των όνων κάνευ. Και όταν λέμε πολιτική ανεξαρτησία, δεν εννοούμε ανεξαρτησία κομματική, εννοούμε ανεξαρτησία από οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση, είτε αυτό λέγεται κόμμα, είτε αυτό λέγεται εταιρεία, είτε αυτό λέγεται συμβούλιο, είτε αυτό λέγεται οποιασδήποτε μορφής συλλογικότητα. Τα κριτήρια του ακαδημαϊκού ηγέτη δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση με οποιοδήποτε άλλο κριτήριο. Πιστεύω ότι αυτό είναι θεμελιώδης αρχή. Γιατί? Διότι και το Σύνταγμα προβλέπει την ανεξαρτησία του Πανεπιστημίου, άρα δεν μπορεί ένας ηγέτης και όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα να έρεται και να οδηγείται με βάση το τι λέει κάποια ομάδα ανθρώπων, με οποιαδήποτε μορφή. Άρα είναι βασικότατο προαπαιτούμενο της ακαδημαϊκής ηγεσίας και όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας η ανεξαρτησία που κατά το Σύνταγμα προέρχεται. Είναι καταγεγραμμένη στο Σύνταγμα. Η συλλογική διοίκηση είναι προαπαιτούμενο. Η ενός ανδρός αρχή είναι γνωστό ότι αποκλίνει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Η ακαδημαϊκή αυτονομία, το πτυχίο, η πιο σημαντική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, η εκπαίδευση ως αιτιατό παιδείας, το πτυχίο, η παιδεία που είναι το αιτούμενο, το μείζον αιτούμενο, ακόμη μεγαλύτερα χρειαζόμενο από την εκπαίδευση, η χωρική οργάνωση της έρευνας και της εκπαίδευσης, το ακαδημαϊκό άσυλο, πιο άσυλο. Αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να λέμε αυτό που θέλουμε και να κρινόμαστε γι' αυτό. Γι' αυτό το άσυλο μιλάμε. Για το άσυλο της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας της διαφωνίας, που αποτελεί το οξυγόνο του σκεπτόμενου ανθρώπου. Γιατί? Διότι κανείς άνθρωπος δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Ο κάθε άνθρωπος κατέχει σχετικές αλήθειες. Αν κατατίθενται αυτές οι σχετικές αλήθειες, τότε προχωρά και η ανθρωπότητα. Αν δεν κατατίθενται, δεν προχωρά η ανθρωπότητα. Αυτό είναι το ακαδημαϊκό άσυλο. Ανοιχτή και αξιόπιστη έρευνα στην ηγεσία της ακαδημαϊκότητας. Η όσμωση με την κοινωνία είναι ένα παραγνωρισμένο στοιχείο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Και τέλος ερχόμαστε στο τρίπτυχο διαφάνεια, ευθύνη, λογοδοσία. Δεν θα τα αναπτύξω, θα μείνω μόνο στη λογοδοσία. Κάποια στιγμή ένιωσα ότι κατηγορούμαστε όλοι, διότι τα πανεπιστήμια της Ελλάδος κανένα δεν είναι πρώτο παγκοσμίως, αλλά ήταν όλα στα 500 καλύτερα του κόσμου. Και θυμάμαι σε μια εκπομπή στην τηλεόραση, καταφέρονταν όλοι εναντίον των πανεπιστήμιων των ελληνικών ότι είναι άχρηστα. Αυτό όμως είναι μια στρέβλωση της πραγματικότητας που διήρκησε για πολλά χρόνια. Ποια ήταν η πραγματικότητα? 36.000 πανεπιστήμια υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. 20.000 αξιολογούνται. Από τα 20.000 τα 5.000 είναι αμερικανικά. Αν τα ελληνικά είναι στα 500 πρώτα, σημαίνει ότι είναι καλύτερα από 5.500 αμερικανικά πανεπιστήμια. Αυτό τα απαξιώνει τα ελληνικά πανεπιστήμια? Προσμετρουμένου ποιου γεγονότος? Ότι οι συνθήκες με τις οποίες γίνεται η εκπαίδευση και η παιδεία και οι συνθήκες με τις οποίες εργάζονται είναι κάτω της βαθμίδας του άθλιου, ειδικά τα τελευταία 7-8 μετά την κρίση χρόνια. Τα βιώνει ο Πρίτανης αυτά με το έλλειμμα της οικονομικής στήριξης, με την προσπάθεια να επιζήσει ένα πανεπιστήμιο, και εκεί φαίνεται η ηγεσία, επέζησε το πανεπιστήμιο και είναι από τα καλύτερα παγκοσμίως, με αυτήν την εσχρή και γλυσχρή χρηματοδοτικότητα.
Άρα η λογοδοσία είναι η αναπνοή ύπαρξης του Πανεπιστημίου. Γιατί? Διότι μόνο μέσω της λογοδοσίας μπορεί να καταλάβει ο κόσμος τι έργο γίνεται και με ποιες συνθήκες γίνεται και με ποια λεφτά γίνεται. Άρα η λογοδοσία πρέπει για τον ηγέτη να είναι στοιχείο υπαρκτικό, υπαρξιακό. Οι ατομικές αξίες, επιστημονική, εκπαιδευτική, ανθρώπινη, κοινωνική, και βέβαια οι ατομικές αξίες του κάθε ηγέτη με τα προσωπικά χαρακτηριστικά, το χάρισμα, η αυτοπεποίθηση, η ευφυΐα, η εξωστρέφεια. Ένας ηγέτης δεν μπορεί να σταθεί με την εξωστρέφεια. Η ευσυνειδησία, η δεικτικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη. Συναισθηματική νοημοσύνη. Θεωρώ ότι στις μεγάλες αποφάσεις το δήλωσε με μεγάλη σαφήνεια ο Κοσμήτωρας. Δεν χωρούν συναισθηματισμοί. Στην καθημερινή πράξη ο ηγέτης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να έχει ενσυναίσθηση, διότι μπορεί και αισθάνεται, διαισθάνεται το κλίμα και το πνεύμα το οποίο υπάρχει μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά δεν είναι χαρακτηριστικά εγχειριδίου ενός υποψήφιου ηγέτη, αλλά είναι παράγοντες κριτικής ανάλυσης, πρόβλεψης και αυτογνωσίας για την ανάδειξη του ηγέτη. Αυτά θα πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος και να τα αξιολογεί καθημερινά στους ανθρώπους που προβάλλονται μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η λήψη απόφαση ενός ηγέτη είναι σαφώς ότι πρέπει να είναι συμμετοχική και όχι αυταρχική ή καλοπροαίρετα αυταρχική ή συμβουλευτική συμμετοχικότητα. Τα πεδία δράσης δεν θα πω περισσότερα, διότι ήδη έχω καλύψει το χρόνο. Η συνεργασιακή αντίληψη, η αναλογική αποκέντρωση των διαδικασιών και των ευθυνών, η αναλογική κατανομή πόρων, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται εκεί, είναι πεδίο δράσης του ηγέτη. Η νέα γνώση και η διάχυσή της είναι ένα προαπαιτούμενο για κάθε ακαδημαϊκή ομάδα, για κάθε ακαδημαϊκή δραστηριότητα, η έκφραση κοινών αξιών και πεπιθήσεων, ώστε να υπάρχει μια συμπαγής μάζα που στηρίζει τις μείζονες επιλογές του Πανεπιστημίου. Και θα μου επιτρέψετε να πω κάποια χαρακτηριστικά με τα οποία μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί κανείς. Εισήγηση είναι όλα αυτά. Ο ηγέτης αναδεικνύεται, ο ακαδημαϊκός ηγέτης, έχει όραμα και το παρουσιάζει ως ρεαλιστικό, μπορεί και εμπνέει το όραμα αυτό και τους στόχους του οράματος. Προσέξτε, πολύ σημαντικό, έχει την ικανότητα να καταγράφει την πραγματικότητα, αυτό που πράγματι συμβαίνει, όχι την διαστρέβλωση της πραγματικότητας ή την πραγματικότητα που καθένας από μας έχει στο μυαλό του και νομίζει ότι είναι πραγματικότητα. Είναι πολύ δύσκολο να καταγράψει κανείς την πραγματικότητα. Είναι όμως ένα στοιχείο που θα πρέπει να υπάρχει μέσα στον ηγέτη. Να συνδιαλέγεται, να διαμορφώνει στόχους και βήματα, να είναι μυαλό αιρετικό. Θα μου πείτε, ηγέτης με αίρεση? Ακριβώς. Πάντα η ανέρεση δημιουργεί βελτίωση. Αμφισβητεί λοιπόν και αντιπροτείνει. Και θα μου επιτρέψετε ένα επιμύθιο για τον ακαδημαϊκό ηγέτη. Θα ξεκινήσω πρώτα με αυτό που ανέφερε ο Σεβασμιότατος και ο Κοσμήτωρας της Σχολής Επιστημών Υγείας, διάκονος. Ένας ηγέτης, ακαδημαϊκός, πρέπει να έχει έντονα το στοιχείο της διακονίας, διάκονος παιδείας. Πρέπει να είναι υπηρέτης έρευνας και εκπαίδευσης, πρέπει να σέβεται την παράδοση και να επιδιώκει την εωτερικότητα με βάση την παράδοση, πρέπει να υπάρχει ακαδημαϊκότητα και λειτουργικότητα μέσα στο χώρο της ακαδημαϊκής μονάδας, να αντιμετωπίζει το μέλλον με γνωστική αυτοπεποίθηση. Όποιος ξέρει την πραγματικότητα και την ιστορία του, αντιμετωπίζει γνωστικά το μέλλον, καταγράφοντας την πραγματικότητα. Πώς? Με αισιοδοξία έλογη, όχι χαζοχαρούμενη αισιοδοξία, αισιοδοξία βασιζόμενη σε τεκμηρίωση. Και αυτό συνεπάγεται και βηματική στοχοθεσία. Πώς θα φτάσω εκεί, με ποιες δυνατότητες? Η αυτογνωσία δεν είναι στοιχείο του ηγέτη μόνο, είναι και στοιχείο
που πρέπει να ενθαρρύνει προς κάθε συλλογικότητα και κάθε ατομικότητα. Η όσμωση με την κοινωνία είναι μεγάλης σημασίας, γιατί ένα πανεπιστήμιο οφείλει να ανήκει στην κοινωνία, να καθοδηγείται από την κοινωνία και να καθοδηγεί την κοινωνία. Λογοδοσία και διαφάνεια. Η λογοδοσία πιστεύω ότι στις συνθήκες που ζούμε είναι αναπνοή για το πανεπιστήμιο, είναι εξαιρετικά σημαντική η δραστηριότητα. Με αυτές τις σκέψεις σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εύχομαι να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και να εκλέγουμε καλούς ηγέτες για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.